Δεν θέλω να το πω αυτό. Αλλά πρόσεξε, λέει, μην τον συγχαθείς, διότι και εσύ περίκησε σάρκα. Είσαι ντυμένος με σάρκα. Αυτό σημαίνει ότι έχω ταπείνωση, ότι μπορώ να σταθώ μπροστά στους άλλους ανθρώπους με ταπεινό φρόνημα, ότι τους αγαπώ όλους. Μετά έχουμε, παιδιά, την ταπείνωση της βουλήσεως. Ποια είναι αυτή η ταπείνωση της βουλήσεως? Βουλής θα πει θέλησης, ε? Είναι αυτές οι τρεις δυνάμεις της ψυχής: νόησης, συνέστημα, καρδία δηλαδή, βούλησης. Αυτή η ταπείνωση της βουλήσεως πραγματώνεται με τη διακονία, όταν υπηρετώ, υπηρετώ τους άλλους. Ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δεν ήρθε για να υπηρετηθεί, αλλά να υπηρετήσει. Και ξέρετε τι εικόνα έδωσε στους μαθητάς? Ντύθηκε, έβαλε, ζώστηκε μια ποδιά και πήρε μια λεκάνη με νερό και άρχισε να πλένει τα πόδια των μαθητών, λέγοντας, αυτό που είδατε σε μένα το διδάσκαλό σας, αυτό πρέπει να το κάνετε μεταξύ σας. Αυτός είναι μεγάλος, αυτός που διακονεί. Αλλά η διακονία αναφέρεται εις την ταπείνωση της βουλήσεως. Ο Απόστολος Παύλος, ως κριτήριο της χειρίας γυναικών που έμειναν χείρες, είναι αυτό. Λέγει, ή ένυψε, θα σας το διαβάσω, Α Τιμόθεος 5,10, η χείρα θεωρείται ενέργης καλής μαρτυρουμένη. Να μαρτυρείτε σε έργα καλά. Έργα. Κοιτάξτε, ούτε διάνοιες, ούτε συναισθήματα. Έργα. Ή εξενοδόχησε, εδέχθηκε ξένους. Ή αγίων πόδας ένυψεν. Οι αγίοι χριστιανοί που λέγαμε την περασμένη φορά. Εάν έπλυνε τα πόδια των αγίων, τότε φορούσαν σανδάλια ή δρόμησαν σχολισμένοι. Κατά κυριολεξία θα πει πλένω τα πόδια. Ήταν γνωστό αυτό ότι στα σπίτια έτσι έγινε το. Μεταφορικά σημαίνει υπηρετώ τις ανάγκες των αδελφών. Ή θλιβωμένη σε πύρκεσε. Ή παντί έργο αγαθό επικολούθησε. Βλέπετε? Ώστε εδώ βλέπουμε ότι έχουμε την ταπείνωση της βουλήσεως, που είναι το να υπηρετώ τον άλλον άνθρωπο. Ταπείνωσης. Μένει ακόμα μία πτυχή. Είναι η ταπείνωση του σώματος. Εδώ προσέξτε λιγάκι. Πώς εμφανίζεται η ταπείνωση του σώματος? Με το απλό ντύσιμο, την απλή κόμωση και την απλή συμπεριφορά. Αν καθίσω, μόλις πάω σε ένα κάθισμα, καθίσω που να κινδυνεύουν οι σούστες του καθίσματος, να πέσω επάνω στο κάθισμα και αμέσως να βάλω το ένα πόδι επάνω στο άλλο, να βγάλω την ταμπακέρα μου, να βγάλω ένα τσιγάρο και να πατήσω την αναπτήρα και να αρχίσω να καπνίζω έτσι κάπως εντυπωσιακά, αυτό λέγεται ταπείνωση του σώματος? Δεν νομίζω. Όταν περπατώ σαν γύφτικος και πάρνη, υπερηφανευόμενος, αυτό είναι ταπείνωση? Δεν νομίζω. Προσέξτε, λέει η Σοφία Σιράκ 19,30, στολισμός ανδρός και φυσικά και γυναικός, και γέλος οδόντων και βήματα ανθρώπου αναγγέλλητα περί αυτού. Το πως θα ντυθείς, το πως θα φανούν τα δόντια σου γελώντας και το πως θα περπατάς φανερώνουν ποιος είσαι, αν είσαι ταπεινός ή υπερήφανος. Προσέξτε, παιδιά, εάν ακολουθούμε τη μόδα, αυτό δεν είναι ταπείνωσης. Σήμερα όλες οι κοπέλες ή σχεδόν όλες φοράν παντελόνια. Αυτό δεν είναι ταπείνωσης. Αν πεις ότι θα βάλω παντελόνι επειδή φορούν όλοι, ταπείνωση θα πει να φορώ πάντα το σεμνό πράγμα. Θα μου πείτε, δεν είναι σεμνό το να φορώ παντελόνι? Όχι δα.
Γιατί δεν είναι. Πιστεύω θα μου ρυφθεί η απορία την ερχομένη φορά. Γιατί δεν είναι. Γιατί είναι στολή ανδρική. Το λέγαμε πέρσι αυτό. Στη σειρά που κάναμε στη γένεση. Το θυμόσαστε. Είναι στολή ανδρική. Δεν μπορείς να θέλεις να γίνεις όπως είναι ο άνδρας. Εκείνο το unisex δεν έχει καμία θέση μέσα στο Ευαγγέλιο, μέσα στο Χριστιανισμό. Εκείνη η ομοιομορφία των φίλων. Θα είσαι η γυναίκα υπό τον άνδρα. Τελείωσε. Χωρίς αντιλογία ως ή μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Έτσι είναι. Η δε γυνή ή να φοβείτε τον άνδρα. Τελείωσε. Τι θα πει αυτό, ό,τι λέει η λέξη. Σας το έχω πει πολλές φορές και έχω και παρανοηθεί πάνω στο σημείο αυτό. Ο φεμινισμός, θα δείτε εικόνες, φωτογραφίες, εκεί που υπάρχουν αυτές, εκεί που υπάρχουν. Γυναίκες με παντελόνια να σκουπίζουν τους δρόμους, να κρατάνε κομπρεσέρ, να σπάζουν τους δρόμους και να σπρίζουν τα δημόσια κτίρια. Σας αρέσει αυτό? Εγώ σας είπα, πέρσι συνέβη, ερχόμουν εδώ στο μάθημα και είδα μια μεγάλη νταλίκα και οδηγούσε η γυναίκα με παντελόνια, την νταλίκα αυτή, και κάτι χάλασε. Εμείς σταθήκαμε εκεί να περάσουμε γιατί είχε κλείσει το δρόμο. Αυτή ήταν σε στεναχώρια πως θα φτιάξει την νταλίκα της. Λέω και εγώ από μέσα μου, καλά να πάθεις, ήθελες νταλίκα, ήθελες παντελόνια, ήθελες unisex. Τράβατα τώρα. Τράβατα. Τι νομίζετε, η γυναίκα φθήρεται στο unisex. Σε αυτή την uni θα πει ομοιόμορφος. Στην ομοιομορφία των φίλων. Ναι, φθήρεται. Λοιπόν, θα ντυθούμε σεμνά, θα ντυθούμε απλά. Αλλά ας έρθουμε στο κύριο σημείο της ερωτήσεως. Πώς αποκτάται η αληθής ταπείνωσης? Αφού επισημαίνω με αυτά που σας είπα, αλλά πολύ σύντομα και φυσικά δεν εξαντλούμε το θέμα, ερχόμεθα να δούμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε την ταπείνωση. Πρώτα με την μετάνοια, η οποία είναι καρπός βαθιάς αυτογνωσίας. Όταν δεχθώ ποιος είμαι, η μετάνοια, δω ποιος είμαι και αρχίζω να μετανοώ για τον εαυτόν μου, και τότε δέχομαι κάθε ατιμία. Ατιμία θα πει μη τιμή. Μην το πάρετε με την τρέχουσα σημασία ατιμία. Μη τιμή ύβριν και πειρασμών. Άμα τα δεχθώ αυτά και πω τι είμαι εγώ, είμαι σπουδαίος, έχω μια δοκιμασία, μια δυσκολία, μη πω ουφ, θα πω τι είμαι εγώ για να πω το ουφ. Θα το δεχθώ αυτό. Αυτό λέγεται ότι έχω μια μετάνοια. Βλέπω τον εαυτό μου ότι είμαι τίποτα και αποδέχομαι ό,τι επιτρέπει για μένα ο Θεός. Δεύτερον, πρέπει να έχω το κατά Θεόν πένθος. Αυτό το κατά Θεόν πένθος, ξέρετε, εξορίζει τον θυμόν. Όταν πενθεί κανείς εσωτερικά δεν θυμώνει. Θα πείτε πώς μπορώ να μην θυμώνω όταν έχουμε κατά Θεόν πένθος? Λέει ο Αβάς Ισαΐας, το μη πλήξε την συνείδηση του πλησίον, τύχτη την ταπείνωση. Να μην πλήξω την συνείδηση του αλουνού, τον προσβάλλω θυμωμένος και υπεροπτικά. Αυτό λέγει γεννάει την ταπείνωση. Να μην προσβάλλω τον άλλον. Τρίτον, είναι το πνεύμα της μαθητείας. Ξέρετε τι είπε ο Χριστός? Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία. Μάθετε από μένα. Συνεπώς πρέπει να μαθητεύσω σε ένα πρότυπο. Και αυτό το πρότυπο, το υπόδειγμα, είναι αυτός ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Μάθετε, λέγει, από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Έτσι πρέπει πραγματικά να έχω ταπείνωση, μαθητεύοντας στον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι ο μεγάλος ταπεινός. Όταν, παιδιά, έχουμε αυτά τα τρία, δηλαδή την μετάνοια, το κατά Θεόν πένθος και το πνεύμα της μαθητείας, έχω τον τρόπο, έχω το εργαλείο να μπω στο χώρο της ταπεινοφροσύνης.
Κατά τα άλλα ματαιοπονώ. Θα θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι ο τελευταίος άνθρωπος, ότι είμαι το σκουλίκι. Να σας πάρω μερικά έτσι εντυπωσιακά πρακτικά. Ξέρετε ότι στο σχολείο πρέπει να μαθαίνουμε γράμματα. Ο μαθητής, η μαθήτρια πρέπει να το έχει καθήκον αυτό. Πρέπει να μάθω γράμματα. Όπως ο πατέρας μου πηγαίνει στη δουλειά του και κοπιάζει, πρέπει και εγώ να κοπιάσω στα θρανία, στη μελέτη μάλιστα. Αυτό είναι σωστό? Είναι ταπείνωσης. Ναι, γιατί δεν λέγω, ναι, ο πατέρας μου είναι στη δουλειά του και η μάνα μου στο νοικοκυριό της, αλλά εγώ θα χαζεύω. Εγώ θα γυρίζω από εδώ και από εκεί, ούτε στο σχολείο θα πηγαίνω, ούτε θα διαβάζω. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Όχι, θα κουραστώ, θα εργαστώ, θα δουλέψω. Καλώς έως εδώ. Από τη στιγμή που θα πω πρέπει να γίνω ο πρώτος μαθητής και αλίμονος εκείνον που θα τολμήσει να με ξεπεράσει, αρχίζω να θλίβομαι, να στεναχωριέμαι. Γιατί άλλος να είναι πρώτος και όχι εγώ? Να υπάρχει ένα κυνηγητό των βαθμών. Δηλαδή μία βαθμοθυρία. Κυνηγητό των βαθμών. Τότε τι κάνουμε? Αυτό είναι υπερηφάνεια. Τι πρέπει να κάνω? Θα μένω ταπεινός στο να δουλεύω χωρίς να ζητώ τα πρωτεία. Αν τώρα οι επιδόσεις μου φτάσουν να είμαι ο πρώτος μαθητής, άλλη παράγραφος αυτό. Άλλη παράγραφος. Ξέρετε στο σχολείο ότι συναγωνισμός γίνεται? Φοβερός. Όχι διότι θέλουμε κάποτε να επιτύχουμε σε κάποιες εξετάσεις. Δεν είναι αυτό. Είναι και θέμα προβολής. Είναι και θέμα γοήτρου. Ότι εγώ είμαι ο πρώτος μαθητής στην τάξη μέσα, η πρώτη μαθήτρια. Πολύ κακό πράγμα. Παιδιά, από εδώ θα ξεκινήσετε. Θα πείτε, χρέος μου να μελετώ, όχι για να είμαι πρώτος, άλλο αν βγω πρώτος, το ξαναλέγω. Χρέος μου να υπηρετώ στο σπίτι, να μην αντιλέγω στο σπίτι. Μου λέει κάτι η μητέρα μου, ο πατέρας μου. Ναι μητέρα, ναι πατέρα. Ναι, μου λέει ο αδελφός μου, η αδελφή μου, φέρε μου ένα ποτήρι νερό. Ναι, θα σου φέρω ένα ποτήρι νερό. Όχι, μπα, και ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις να σου φέρω ένα ποτήρι νερό? Σήκω το πάρεις μόνος. Παιδιά, α, όχι. Ναι, θα πω, θα σου φέρω ένα ποτήρι νερό. Έτσι, αν κάναμε την άσκηση, σας είπα έτσι κάνα δύο πραγματάκια, κάνουμε την άσκηση, θα αποκτήσουμε την ταπεινοφροσύνη της διανοίας, ταπεινοφροσύνη της καρδίας, ταπεινοφροσύνη της βουλήσεως, ταπεινοφροσύνη του σώματος, να είναι κανείς απλά ντυμένος. Απλά, καθαρά, όχι ατσούμπαλος. Η εποχή μας εμφανίζει μια ατσούμπαλιά. Αυτό δεν σημαίνει ταπεινοφροσύνη. Αυτό είναι μια ατιμέλεια, είναι κάτι πολύ άσχημο πράγμα. Αχταίνεις τη βγαίνουμε κάτι ξεμαλιασμένα πράγματα, κάτι φοβερό. Κάτι παντελόνια βρώμικα, φοβερό πράγμα. Αυτό δεν είναι ταπείνωσης. Το κάνουμε γιατί είναι μόδα να είμαστε έτσι. Να καθόμαστε κατάχαμα και δεν ξέρω τι άλλα. Καθαρά τα ρούχα μας, περιποιημένα, φτώχα δεν πειράζει, μπαλωμένα δεν πειράζει, αλλά απλά. Απλά. Τότε μαζί με τη μετάνοια, το κατά Θεόν πένθος και τη μαθητεία μου στο αιώνιο πρότυπο που είναι ο Ιησούς Χριστός, το πρότυπο της ταπεινοφροσύνης, ελπίζομαι ότι έτσι θα κάνουμε μια απόπειρα να αποκτήσουμε την μεγίστη των αρετών που λέγεται ταπείνωσης. Και τώρα ερχόμεθα, παιδιά, στην ώρα των απορριών. Λέει μια απορία σας. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον φόβο μας για τον θάνατο? Βεβαίως το φαινόμενο είναι παγκόσμιο και πανανθρώπινο. Ο φόβος για το θάνατο, ύστερα αν το θέλετε, αν δεν υπήρχε ο φόβος του θανάτου, ή καλύτερα, αν δεν υπήρχε ο θάνατος, τότε ο άνθρωπος